να εστιάζεσαι, Χρήστο, επάνω στο... Οκ, είμαστε στην πρώτη συνάντηση για το σεμινάριο για την αυτοπαραδοχή. Και όπως βλέπετε στην οθόνη εδώ, έχει τέσσερις ενότητες. Σήμερα σας δώσαμε τα χαρτιά για την πρώτη ενότητα. Η πρώτη ενότητα είναι η αυτοπαραδοχή και η αυτοεκτίμηση. Η δεύτερη ενότητα είναι η ελευθερία να είμαστε ο εαυτός μας. Που αυτό προϋπόθεση είναι από αυτοπαραδοχή, για να είμαι ελεύθερος, να είμαι ο εαυτός μου. Η τρίτη ενότητα είναι θέμα συνείδησης, γιατί ένα από τα εμπόδια προς το να δεχτούμε τον εαυτό μας είναι όταν δεν λειτουργούμε με την συνείδησή μας. Και η τέταρτη ενότητα είναι η αυτοπραγμάτωση. Να πραγματοποιήσω και τον ιδανικό εαυτό μου, αλλά και στόχους που έχω στην ζωή μου. Θα δουλέψουμε σταδιακά αυτές τις τέσσερις ενότητες. Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, γενικά δεν θέλουμε το καλό μας. Είναι σαν να μην αγαπάμε έναν άλλο άνθρωπο. Αν δεν αγαπάμε έναν άλλο άνθρωπο, δεν ευχόμαστε για το καλό του. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης? Πρώτο, είναι πιο δύσκολο να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα τρόπο διατροφής, άσκησης, αναπνοής, χαλάρωσης, διολογισμού. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να κάνουμε θετικά πράγματα για μας. Είναι πιο εύκολο, είμαστε πιο επιρρεπείς σε αυτοκατασταλτικές τάσεις, να μην τρώμε σωστά, να καπνίζουμε, να υπονομεύσουμε τις σχέσεις μας, να υπονομεύσουμε ακόμα τα οικονομικά μας. Τρίτο, δεν είναι εύκολο να δεκτούμε αγάπη. Δεν πιστεύουμε ότι αξίζουμε αγάπη και έτσι δεν είναι εύκολο να δεκτούμε αγάπη και δεν είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι πραγματικά μας αγαπάνε οι άλλοι άνθρωποι. Κουράζουμε τους άλλους, όταν δεν έχουμε αυτοπαραδοχή, κουράζουμε τους άλλους από την συνεχή ανάγκη μας η επιβεβαίωση, η αναγνώριση. Και μπορεί ο άνθρωπος να μας δείξει με χίλιους τρόπους ότι μας αγαπάει, αλλά αν κάνει ένα παραμικρό πράγμα που συντονίζει με την αμφιβολία που υπάρχει μέσα μας, στενοχωριόμαστε, θυγόμαστε, θυμώνουμε με τον άλλο άνθρωπο. Είμαστε κουραστικοί. Χρειαζόμαστε συνέχεια συγκεκριμένες συμπεριφορές από τους άλλους ανθρώπους για να νιώθουμε ό,τι αξίζουμε. Ποιες συμπεριφορές? Να συμφωνούν μαζί μας, να κάνουν ό,τι χρειαζόμαστε εμείς, να μας πούνε μπράβο και είναι κουραστικό. Όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν νιώθουμε ότι αξίζουμε ευτυχία, υγεία ή σχέσεις αγάπης. Και πολλές φορές αυτή η αμφιβολία στέκεται σαν αυτό που ονομάζουμε ψυχολογική αντιστροφή και κάνω αυτοσαμποτάζ. Εκεί που πάω να βιώσω μια θετική πραγματικότητα, βρίσκω το τρόπο να το υπονομεύσω ή αν δεν το υπονομεύσω, βρίσκω το τρόπο να το αγνοήσω. Έχω δει τόσους ανθρώπους που αγνοούν και την αγάπη που έχουν οι άνθρωποι γύρω τους, αλλά αγνοούν τις θετικές ιδιότητες τους. Και αγνοούν την ομορφιά της ζωής τους. Επειδή υπάρχει πεποίθηση «δεν αξίζω αυτό», δεν επιτρέπει το υποσυνείδητο να βλέπουν, να βλέπει αυτό. Γινόμαστε ανταγωνιστικοί. Ένας άνθρωπος που τρέχει καλά με τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να ανταγωνίζεται με τους άλλους. Ούτε η αξία,
ούτε για ποιος έχει δίκιο, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι πάντα έχει δίκιο, αλλά δεν χρειάζεται το κάθε τι με τον άλλο να είναι μια μορφή ανταγωνισμού. Χάνουμε χρόνο, ενέργεια και χρήματα αναζητώντας έγκριση. Τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε στην ζωή μας είναι για να έχουν οι άλλοι άνθρωποι μια θετική γνώμη για μας. Και αυτό είναι η εμφάνιση πρώτο-πρώτο, πολλές φορές η εργασία μας, πολλές φορές η προσφορά μας προς τους ανθρώπους γύρω μας. Και μπορεί ένας άνθρωπος, κυνηγώντας την αξία του μέσα από αυτά τα πλαίσια, να χάσει το λόγο της γέννησής του. Να μην κάνει με την ζωή του αυτό που γεννήθηκε να κάνει. Γιατί έχει την εικόνα ότι για να έχω την έγκριση της κοινωνίας, τους γονείς ή συγκεκριμένος άνθρωπος, πρέπει να εκπληρώνω μία συγκεκριμένη εικόνα. Και τόσο ο άνθρωπος φοβάται και να είναι διαφορετικός, αλλά φοβάται και να μην εκπληρώσει την εικόνα που έχει ακούσει σαν παιδί ότι πρέπει να εκπληρώσει για να αξίζει. Και έτσι, παρόλο που μέσα του υπάρχει μια όθηση να κάνει κάτι διαφορετικό με την ζωή του, δεν το κάνει. Και χάνει και χρήματα και ενέργεια και χρόνο κάνοντας πράγματα μόνο και μόνο για να βιώσει έγκριση ή νομίζει ότι θα βιώσει έγκριση από άλλους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει μια αλήθεια και ότι όταν κάνω κάτι για το στόχο αυτό, δεν παίρνω την έγκριση που ψάχνω. Πολλές φορές, παρόλο που κάνω όλα αυτά, για να είμαι αυτός που θέλουν οι άλλοι, μετά μένω με την πίκρα που παρόλο που θυσίασα τόσο πράγματα, τόσο χρόνο, τόση ενέργεια, τόσες επιθυμίες, δεν παίρνω αυτό που θέλω. Και είναι λογικό αυτό, γιατί δεν είναι γνήσιο. Δεν έκανα τίποτα για τους άλλους. Ό,τι έκανα, έκανα για μένα. Και το σύμπαν μου καθρεφτίζει αυτό. Να ξεκινήσω με την πίκρα που τόσο πράγματα ήμουνα ο άψυγος απέναντι στους άλλους και παρόλο αυτό δεν πήρα την αγάπη, την αναγνώριση που ήθελα να πάρω. Φοβόμαστε την γνώμη των άλλων γιατί έχουμε σαν κύριο μέτρο της αξίας μας την γνώμη των άλλων. Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, πάντα κοιτάμε τον εαυτό μας τι κατάφερε ο άλλος, τι κατάφερε εμείς και ο καθένας στο τομέα που συγκρίνει τον εαυτό του. Στην εμφάνιση, στα χρήματα, στις γνώσεις, επαγγελματική θέση, ο καθένας έχει τοποθετήσει την αξία του κάπου αλλού και συγκρίνει τον εαυτό του με συγκεκριμένους ανθρώπους γύρω του. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής μας. Όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, το φροντίζουμε, δεν υπάρχει θέμα πειθαρχίας όταν αγαπάμε τον εαυτό μας. Δεν είναι πειθαρχία να φροντίζω τον εαυτό μου όταν τον αγαπάω. Εντάξει, το κάνω από αγάπη και δεν νιώθω ότι περιορίζομαι ή χάνω την ελευθερία μου με το να φροντίζω τον εαυτό μου. Θέλουμε το καλό μας και αγαπάμε πιο εύκολο τους άλλους ανθρώπους. Τώρα, μερικές διευκρινήσεις. Όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ελαττώματα. Εντάξει, ας απελευθερωθούμε από αυτή την ψευδέστηση. Έχουμε πολλά ελαττώματα. Δεν είμαστε φωτισμένοι. Έχουμε πολλές λειτουργίες που χρειάζονται διόρθωση και εξέλιξη. Αγαπάω τον εαυτό μου με τα ελαττώματά μου καθώς προχωράω να βελτιώνω τον εαυτό μου. Νιώθω ότι αγαπάω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι δεν έχω ελαττώματα
Και δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαι με την διόρθωση των ερωτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι σαν ψυχή σε εξέλιξη. Είναι παράλογο να ζητώ τελειότητα. Είναι παράλογο. Να έχω σαν προϋπόθεση να μην έχω ερωτήματα για να αγαπήσω τον εαυτό μου. Και το ίδιο ισχύει για τους άλλους. Τη στιγμή που οι άλλοι είναι ψυχές σε εξέλιξη, είναι παράλογο να απαιτώ τελειότητα από αυτούς τους ανθρώπους να τους αγαπάω. Αλλά αγαπάω και τον εαυτό μου και τους άλλους σαν συνειδητότητες σε μια διαδικασία εξέλιξης όπως είμαστε, αλλά ζητώ επίσης από μένα και από τους άλλους να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν σημαίνει ότι είμαστε ανώτεροι. Γιατί όλοι αξίζουμε την ίδια αγάπη και σεβασμό. Εντάξει, είναι κάποιο παράσιτο πρόβλημα και δεν ξέρω γιατί. Άρα δύο διευκρινήσεις. Αγαπάω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω ελαττώματα που χρειάζονται διόρθωση. Και αγαπώντας τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι έχω την ψευδέστηση ότι είμαι ανώτερος από κάποιον άλλο. Θεωρώ ότι όλοι οι ψυχές αξίζουν την ίδια αγάπη και σεβασμό. Τώρα εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Διευκρινίζουμε μεταξύ αξία, ικανότητα και ηθική. Και όλες οι ψυχές, κατά δική μου αντίληψη, αξίζουν αγάπη και σεβασμό ακόμα όταν δεν έχουν ικανότητα και όταν δεν έχουν ηθική. Εντάξει. Σαν εκφράσεις της Θείας Συντητότητας στην ηλική διάσταση, αξίζουν αγάπη, αξίζουν σεβασμό. Δεν έχουν ικανότητα, δεν αξίζουν αρμοδιότητες, ευθύνες, που αν δεν εκπληρώνουν αυτή την αρμοδιότητα σωστά, θα υπάρχει ζημιά. Ότι η ικανότητα μας δίνει το δικαίωμα της μίας θέσης αρμοδιότητες ή ευθύνες, όχι περισσότερη αγάπη. Η ηθικότητα μας δίνει το δικαίωμα της εμπιστοσύνης. Αγαπάω τον ανήθικο άνθρωπο, αλλά δεν τον έχω εμπιστοσύνη. Σ' αγαπάω, αλλά μου έχεις δείξει ότι δυστυχώς δεν μπορώ να σε εμπιστεύομαι σε αυτό το θέμα. Οπότε άλλο η αξία μας, που τα θεωρώ δεδομένη, άλλο η ικανότητα, δεν έχουν όλοι την ίδια ικανότητα και σε κάθε τομέα ο καθένας έχει μια άλλη ικανότητα, εντάξει, και άλλο η ηθική. Θα ξεχωρίσουμε αυτές τις τρεις έννοιες από την αρχή. Κάποιος έχει κινητό, ας κλείσουμε τα κινητά. Τώρα, τρεις ακόμα έννοιες. Είμαι, έχω, κάνω. Πνευματικά, η αξία μας μετρέται με το είμαι. Είμαι Θεία Συντητότητα σε ένα προσωρινό σώμα. Σε μία διαδικασία εξέλιξης της ικανότητάς μου να εκφράσω το μεγαλείο του εαυτού μου σε αυτή την διάσταση. Δεν την εκφράζω ακόμα. Είμαι σε μια διαδικασία να εκφράζω αυτό που είμαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ταυτίζουν την αξία τους με το είμαι, με την συνειδητότητά του. Την ταυτίζουν με το έχω και το κάνω. Αξίζω επειδή έχω σύντροφο. Δεν αξίζω αν δεν έχω σύντροφο. Αξίζω επειδή έχω αυτή την επαγγελματική θέση, αυτά τα χρήματα, αυτή την περιουσία. Δεν αξίζω αν δεν έχω αυτά. Έχουν ποντάρει στο τι έχουν για να νιώθουν την αξία. Άλλοι στο κάνω. Κάνω πολλά πράγματα, αξίζω. Δεν κάνω πολλά πράγματα,
Βοηθάω πολλούς ανθρώπους, αξίζω. Δεν βοηθάω πολλούς ανθρώπους, δεν αξίζω. Okay. Τώρα, η τάση μας είναι να ταυτίσουμε την αξία μας με το έχω και με το κάνω. Σε αυτό το σεμινάριο, ο στόχος μας είναι να ταυτίσουμε την αξία μας με το είμαι. Ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, ας έχουμε ό,τι θέλουμε. Καλό είναι, όμορφο είναι. Αλλά ας μη νομίζουμε ότι η αξία μας αυξάνεται ή μειώνεται με αυτά που έχουμε ή δεν έχουμε ή κάνουμε ή δεν κάνουμε. Εντάξει. Πότε χάνουμε την αυτοπαραδοχή μας ή την αίσθηση της αξίας μας. Οκ. Πάμε. Γράφεις. Okay. Άρα θέλουμε να απελευθερωθούμε από την δύναμη την που δίνουμε στους άλλους ανθρώπους να ορίζουν την αξία μας. Θα σας πω ένα μικρό παραμύθι. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει πολύ πρόβλημα με την γνώμη των άλλων. Okay. Και πηγαίνει στον δάσκαλό του και λέει, εγώ υποφέρω. Γιατί κάθε φορά που βλέπω ότι οι άλλοι δεν με εγκρίνουν, πονάω, υποφέρω. Και λέει ο δάσκαλος, ο κεκτήξης, πάρε αυτό το δακτυλίδι και πήγαινε στην αγορά και θα ζητήσεις αν μπορείς να το πουλήσεις, αλλά λιγότερο από 1.000 ευρώ δεν θα πάρει. Και πήγαινε το παιδί μέσα στην αγορά και ρωτάει εδώ, ρωτάει εκεί και ο ένας λέει 10 ευρώ, ο άλλος λέει 50, κανένας δεν λέει πάνω από 100 ευρώ. Και γυρίζει το παιδί και δεν μπορείς να βρω κανένα να του πάρει 1.000 ευρώ. Okay. Τώρα θα πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο που η δουλειά του είναι να αξιολογήσει τα δακτυλίδια. Και θα τον ρωτήσεις πόσο αξίζει αυτό το δακτυλίδι. Και ο άνθρωπος λέει, ξέρεις, πάνω από 1.500 δεν μπορεί να σε δώσω. Γυρίζει στον δάσκαλο, λέει, εσύ έδωσες σε άλλους ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν το δακτυλίδι, να ρωτάς την αξία τους. Και δεν πήγες στον άνθρωπο που είναι σε θέση να αξιολογήσει το δακτυλίδι, και είδες πόσο αξίζει. Ότι εμείς δίνουμε σε ανθρώπους που δεν είναι καθόλου σε θέση να μας αξιολογήσουν, επειδή έχουν δικά τους προβλήματα, δικά του ατζέντα, δικές τους προσκολήσεις, δική τους μη αποδοχή του αυτού τους. Ότι γιατί να δώσουμε το δικαίωμα του να μας αξιολογήσουν άνθρωποι που καταλαβαίνουμε που δεν είναι φωτισμένοι, δεν είναι ελεύθεροι από προγραμματισμούς, από προσκολήσεις, γιατί να αξιολογήσουμε την αξία μας βάσει γνώμη των ανθρώπων που έχουν δικά τους προβλήματα και δική τους υποκειμενική αντίληψη των πραγμάτων. Ελάτε σε μένα, θα σας πω, αξίζετε. Είστε υπέροχο όντα. Θα πηγαίνετε σε κάποιον που μπορεί να δει την αξία σας. Και που δεν θα έχει δικό του ατζέντα όταν σας αξιολογεί. Εντάξει. Το πρώτο, όταν μας κριτικάρουν ή μας απορρίπτουν. Δεύτερο, όταν οι άλλοι είναι πιο ικανοί από μένα, μας σε κάτι. Αυτό μπορεί να είναι εμφάνιση, εφράδια λόγο, καλλιτεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές επιτυχίες, ό,τι θέλετε, τα παιδιά τους. Δηλαδή, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και λέμε αξίζω όταν είμαι καλύτερος από αυτόν σε κάτι και δεν αξίζω όταν δεν είμαι. Ο καθένας είναι μοναδικός. Κάθε ένας είναι μοναδικός.
Αν έχετε υπερηφάνεια για κάποια ιδιότητα που έχετε, σας βεβαιώνω ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι καλύτεροι από εσάς. Και αν έχετε αυτοπόρεψη για κάτι, σας υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι χειρότεροι από εσάς σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας είναι μοναδικός. Όταν έχουμε κάνει λάθος, δεν έχουμε μάθει στα παιδικά μας χρόνια ότι το λάθος είναι μέρος της εξέλιξης, ότι είναι κάτι που μας βοηθάει να μαθαίνουμε. Έχουμε μάθει ότι αν κάνω λάθος, δεν αξίζω. Δεν είχαμε την ίδια συμπεριφορά από τους γονείς και τους δασκάλους όταν κάναμε κάτι με τον τρόπο που αυτοί είχαν τουλάχιστον την γνώμη που έπρεπε να γίνει και όταν κάναμε το εισαγωγικά λάθος. Δεν δεχτήκαμε ούτε την ίδια αγάπη, ούτε την ίδια αποδοχή. Μάθαμε ότι το λάθος είναι απορροπταίο. Εντάξει. Αν το λάθος είναι εμπόδιο σε εσάς για την αυτοπαραδοχή σας, θα θέλετε να δουλέψετε αυτό αυτές τις μέρες που θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Η εξέλιξή μας γίνεται μέσα από το να δούμε πώς να μην γίνει κάτι. Μαθαίνουμε όταν βλέπουμε το αποτελέσματα και όταν το αποτελέσματα δεν είναι αυτό που θέλουμε, μαθαίνουμε πώς να μην κάνουμε κάτι. Και εξελισσόμαστε μέσα από αυτό. Όταν δεν έχουμε τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχουμε μετά από κάποια προσπάθειά μας. Τώρα, αυτός ο μηχανικός που έχει σχεδιάσει αυτό το δρόμο, αξίζει αγάπη? Αξίζει δουλειά? Ίσως μια δεύτερη ευκαιρία, κάτι λίγο πιο μικρό από αυτό. Αγάπη αξίζει. Έκανε ένα λάθος. Κόστισε την εταιρεία, δεν ξέρω πόσα λεπτά, αλλά τέλος πάντων. Έμαθα κάτι μέσα από αυτό. Όταν οι άλλοι είναι το επίκεντρο της προσοχής, της εκτίμησης και του σεβασμού σε μία ομάδα. Αυτό ξεκινάει στα παιδικά μας χρόνια, όταν νιώθουμε ότι οι γονείς ή ο γονιός δίνουν περισσότερη σημασία σε ένα από τα αδέλφια μας. Συμπέρασμα, αγαπάνε τον αδελφό μου ή την αδελφή μου περισσότερο από μένα, συμπέρασμα δεν αξίζω. Και πάρα πολλές φορές αυτό συμβαίνει επειδή οι γονείς δίνουν περισσότερη σημασία στο άλλο παιδί επειδή είναι προβληματικό. Είτε στην υγεία, είτε στην συμπεριφορά. Και χρειάζεται περισσότερη προσοχή και περισσότερη αντιμετώπιση. Το άλλο παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αυτό, ότι δεν είναι επειδή αξίζει περισσότερο, είναι επειδή είναι άρρωστο, είναι επειδή δεν συμπεριφέρεται σωστά, έχει προβλήματα ή έχει φόβους ή ψυχολογικά θέματα και δεν είναι ότι αξίζει περισσότερο από μένα. Πολλά λαθασμένα συμπεράσματα βγαίνουν στα παιδικά μας χρόνια. Όταν δεν έχουμε κάποιον που αγαπάει αποκλειστικά μας και κανέναν άλλον. Άλλο θέμα. Υπάρχει πεποίθηση ότι αν έχω ένα σύντροφο, αξίζω. Αν δεν έχω ένα σύντροφο, δεν αξίζω. Και αν έχω ένα σύντροφο που αγαπάει και κάποιοι άλλοι, χάνω την αξία μου. Δεν πρέπει να με αγαπάει αποκλειστικά. Η αξία μου είναι η αξία μου. Δεν αυξάνεται επειδή έχω σύντροφο, δεν μειώνεται αν ο σύντροφος δίνει προσοχή κάπου αλλού. Η αξία μου είναι ένα δεδομένο. Και είναι κάτι που χρειάζομαι να αρχίσω να βιώσω. Ότι μπορώ να επιλέγω να μην έχω ένα σύντροφο που δεν μπορεί να μου δώσει αποκλειστική αγάπη, δεν είμαι βεβαίως μπορώ να κάνω αυτή την απόφαση. Κάθε δικαίωμα να κάνω αυτή την απόφαση.
αλλά δεν αξίζω επειδή με αγαπάει αποκλειστικά και δεν αξίζω λιγότερο αν δεν με αγαπάει αποκλειστικά. Να ξεχωρίσουμε το ένα θέμα από το άλλο. Εντάξει. Όταν δεν είμαστε τέλειοι, τώρα μερικοί έχουν την σφαλμένη αντίληψη ότι αν είμαστε τέλειοι θα μας αγαπούν περισσότερο. Εσείς αγαπάτε τα άτομα που είναι τέλεια περισσότερο ή τσαντίζεστε με την τελειότητά τους? Εγώ νομίζω ότι αγαπάμε τον άνθρωπο που κάνει λάθη περισσότερο από τον τέλειο. Θέλετε να σας αγαπούν, θα κάνετε πολλά λάθη. Να είστε ελαττωματικοί. Δηλαδή, η ιδέα ότι πρέπει να είμαι τέλειος να με αγαπούν, νομίζω ότι είναι μία ψευδέστηση. Χώρια που αυτή η τελειότητα δεν αλλάζει την αξία μου, δεν πιστεύω ότι έλκει περισσότερη αγάπη. Είναι δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Σίγουρα δεν με κάνει να αξίζει περισσότερη αγάπη. Αλλά δεύτερο, δεν νομίζω ότι πρακτικά έλκει περισσότερη αγάπη αυτή η τελειότητα. Μάλλον ενοχλεί. Γιατί έχω πολλές απαιτήσεις, δεν μπορώ να ησυχάσω, θυμώνω με τους άλλους που μου χαλάνε τα αποτελέσματα, έχω απαιτώ από τους άλλους να συμπεριφέρουν με τρόπο για να έχω το τέλειο αποτέλεσμα που θέλω. Είμαι δύσκολος. Ο άνθρωπος που έχει τελειότητα, ανάγκη να είναι τελειομανής, είναι πιο δύσκολο από τον άλλο τον χαλαρό άνθρωπο. Οπότε δεν νομίζω ούτε αξίζουμε περισσότερο, αλλά ούτε ότι έλκομαι περισσότερη αγάπη. Όταν δεν κατορθώναμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε μία μέρα, πώς έχετε αυτό? Για να νιώθετε καλά με τον εαυτό σας, μέχρι και το τέλος της μέρας πρέπει να νιώθετε ότι έχετε κάνει πολλά πράγματα. Είναι κανένας που έχει αυτό? Okay. Είναι ωραία να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι ευχάριστο, όμορφο. Είμαστε εδώ να δημιουργούμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την διάσταση. Αλλά δεν αξίζουμε περισσότερο. Και δεν αξίζουμε λιγότερο. Γιατί πάλι θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα στενοχωρηθώ, θα θυμώσω με τους άλλους που με εμποδίζουν να κάνω όσα πράγματα πρέπει να κάνω για να νιώθω ότι αξίζω. Δεν θα έλκω περισσότερη αγάπη. Θα έχω άγχος, θα έχω ένδυση. Δεν θα έχω ηρεμία. Και ούτε αξίζω περισσότερο και ούτε θα έλκω περισσότερη αγάπη. Κάντε ό,τι μπορείτε περισσότερο, αλλά ευχάριστα και χωρίς να ποντάρετε την αξία σας. Όταν δεν είμαστε δυνατοί, όταν δείχνουμε αδυναμία, πώς έχετε αυτό? Πρέπει να είμαι δυνατός ή τουλάχιστον να φαίνομαι δυνατός. Αν φαίνομαι αδύναμος, δεν αξίζω. Εντάξει. Okay. Πάλι δεν αξίζουμε περισσότερο, γιατί η αξία μας μετρέται με το είναι μας και όχι με τι καταφέραμε να κάνουμε. Και πάλι δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αγαπάνε τον δυνατό περισσότερο από τον αδύναμο. Τι λέτε εσείς? Η καρδιά σας ανοίγει προς το δυνατό ή η καρδιά σας ανοίγει προς τον αδύναμο? Τώρα, δεν σας λέω καλλιεργήστε αδυναμίες να σας αγαπούν οι άλλοι. Εντάξει, δεν εννοώ αυτό. Απλώς λέω, είναι μύθος. Μύθος ότι θα με αγαπούν περισσότερο αν δεν έχω αδυναμίες. Όταν οι άλλοι δεν συμφωνούν μαζί μας. Αξίζω όταν συμφωνούν, δεν αξίζω όταν δεν συμφωνούν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας, γιατί θα έχουμε την συνεχή απέτηση να συμφωνούν μαζί μας για να νιώθουμε τι αξίζουν. Εντάξει. Και βέβαια ο άλλος δεν μπορεί πάντα να συμφωνήσει. Γιατί η αξία μας είναι η ίδια, είτε συμφωνούν, είτε δεν συμφωνούν. Όταν δεν είναι ικανοποιημένοι μαζί μας. Άλλο να συμφωνούν, άλλο να είναι ικανοποιημένοι.
όταν κυνηγάμε την έκφραση της ικανοποίησης από τον άλλον για να νιώθουμε ότι αξίζουμε, αυτό πολλές φορές δημιουργεί μέσα στο υποσυνείδητο του άλλου, μέσα από μία συμφωνία ψυχής, αν θέλετε, ένας μηχανισμός που τον εμποδίζει να το εκφράζει. Γιατί εγώ σαν ψυχή χρειάζομαι να απελευθερωθώ από αυτή την εξωτερική προϋπόθεση να νιώθω ότι αξίζω. Και άρα κάνω συμφωνία ψυχών με άλλες ψυχές σε αρκετές περιπτώσεις να μην μου δώσουν την εξωτερική αναγνώριση για να μπορώ να βιώσω την εσωτερική. Γιατί όσο βιώνω την εξωτερική αναγνώριση, πάλι είμαι εξαρτημένος σε κάτι έξω από μένα για να νιώθω την αξία μου και δεν βιώνω την αλήθεια του εαυτού μου. Γιατί η αλήθεια του εαυτού μου είναι ότι αξίζω είτε η συμφωνή, είτε ικανοποιημένος, είτε όχι. Ότι πολλές φορές θα έχετε στο κοντινό σας περιβάλλον άτομα που κατόπιν συμφωνία ψυχής δεν θα σας δώσουν την επιβεβαίωση που χρειάζεστε εξωτερικά. Και αυτό είναι δώρο. Αυτό είναι ένα δώρο και για την εξέλιξή σας, αλλά και για την ευτυχία σας. Γιατί δεν μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι όσο κρέμετε πάνω στο τι θα πει ο άλλος και τι θα κάνει. Και βέβαια δεν μπορείτε να τον αγαπάτε. Γιατί όταν είμαστε εξαρτημένοι σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά από κάποιον για να νιώθουμε ότι αξίζουμε και δεν λειτουργεί με την συμπεριφορά αυτή, γίνεται εχθρός μας. Δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Είναι εμπόδιο στην αγάπη. Αν απελευθερωθώ από αυτή την προϋπόθεση, μπορώ να τον αγαπώ ακόμα όταν δεν συμφωνεί και ακόμα όταν δεν είναι ικανοποιημένος. Τότε είναι η προϋπόθεση να αγαπώ. Δηλαδή να μην χρειάζομαι από τον άλλον αυτή τη συνεχή αναγνώριση. Όταν μας ζητούν βοήθεια και δεν λέμε ναι ή δεν τα ανταποκρινόμαστε. Είναι κανένας που έχει αυτό, προβληματίζεται, δυσκολεύεται να νιώθει την αξία του όταν δεν λέει ναι, όταν δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των άλλων. Okay. Όταν υπάρχει αυτό, αυτό που κάνω για τον άλλον δεν είναι για τον άλλον. Είναι για μένα. Αυτό που κάνω για τον άλλον που δεν θέλω να κάνω, αλλά φοβάμαι να μην το κάνω και το κάνω για να μην χάσω την αγάπη του, δεν το έχω κάνει για αυτόν. Το έχω κάνει για μένα. Το έχω κάνει για να πάρω αυτό που ελπίζω ότι θα πάρω, αλλά που πολύ πιθανό να μην πάρω, την συμπεριφορά που θέλω από τον άλλο. Αυτή δεν είναι δόσιμο. Είναι το αντίθετο. Όταν μας έχουν προσφέρει περισσότερο από αυτά που έχουμε προσφέρει εμείς. Υπάρχουν άτομα που δεν μπορείς να το δώσεις κάτι και να ησυχάσουν. Πρέπει να σκεφτούν τι θα σου δώσουν πίσω. Είναι κανένας εδώ έτσι. Δεν μπορείτε να αφήσετε κάποιον να σας δώσει κάτι. Τρώγεστε μέχρι να δείτε πώς θα ισορροπήσετε τους λογαριασμούς. Και δεν έχω. Εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται. Να πάρω με αγάπη, να δώσω με αγάπη. Όχι να πάρω με εκκρεμότητες ή να δώσω με εκκρεμότητες. Αυτός που δίνει είναι αυτός που παίρνει. Από την χαρά του να δώσει. Δεν δημιουργεί λογαριασμό. Και σίγουρα δεν μειώνει την αξία μου. Γιατί εδώ η σκεπτομορφία είναι ότι αυτός που παίρνει αξίζει λιγότερο από αυτός που δίνει και πρέπει να δώσω πίσω να αποκτώ πάλι την αξία μου. Δεκτείτε με χάρη, δώστε με χάρη. Δεκτείτε χωρίς να νιώθετε ότι υποχρεώνεστε,
δώστε χωρίς να νιώθετε ότι ο άλλος υποχρεώνεται. Δώσε απλώς τη χαρά αυτής της ανταλλαγής. Όταν οι άνθρωποι δεν μας εμπιστεύονται, άλλο, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές μεταξύ των απόμακρο άνθρωπο και τους ανθρώπους γύρω του. Και επειδή πολλές φορές οι άνδρες είναι πιο απόμακροι από την γυναίκα και η γυναίκα θέλει να μιλάει περισσότερο, μπορεί να νιώθει ότι ο άνδρας δεν την αγαπάει αφού δεν μοιράζεται αυτά που νιώθει, αυτά που σκέφτεται. Αλλά και αυτό είναι μια πεποίθηση ότι δεν με αγαπάει. Είναι η λειτουργία του καταρχήν. Και δεύτερο, ακόμα αν δεν με αγαπάει, πάλι αξίζω. Αλλά η ιδέα είναι ότι αν ο άλλος με εμπιστεύεται, αξίζω. Αν δεν με εμπιστεύεται, αν δεν ανοίγει σε μένα, δεν αξίζω. Όταν κάποιοι άνθρωποι μας λένε ψέματα, μας χρησιμοποιούν ή μας κοροϊδεύουν. Αλλά η πεποίθηση εδώ μάλλον ότι αν μου λένε ψέματα, είμαι χαζός, αλλά δεν αξίζω. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι με καμία δύναμη δική μας αξία μειώνεται όταν ο άλλος λέει ψέματα. Ο άλλος λέει ψέματα επειδή φοβάται την αλήθεια. Επειδή έχει προβλήματα. Εντάξει. Το ότι δεν μειώνομαι εγώ επειδή ο άλλος δεν έχει το θάρρος να πει την αλήθεια. Μπορώ σε αυτή την περίπτωση να αποφασίζω ότι δεν μπορώ και να πιστεύομαι από το δικαίωμα. Αλλά πάλι να τον αγαπάω. Επειδή γεννήθηκα γυναίκα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, μια σκεπτομορφή που σβήνει αν δεν έχει σβήσει. Και οπωσδήποτε κάθε άντρας και κάθε γυναίκα θα χρειαστεί να απελευθερωθεί από οποιοδήποτε κατάλοιπο μπορεί να υπάρχει. Η ψυχή δεν έχει φύλο. Όλοι μας, όλες οι γυναίκες εδώ έχουν ανδρικές ενσαρκώσεις. Όλοι οι άντρες εδώ έχουν γυναικείες ενσαρκώσεις. Επιλέγουμε το συγκεκριμένο σώμα για τα συγκεκριμένα μαθήματα που θέλουμε να πάρουμε. Αλλιώς να γεννηθώ γυναίκα στην Σουηδία, αλλιώς στην Ελλάδα, αλλιώς στο Αφγανιστάν. Άλλα μαθήματα. Αλλιώς να γεννηθώ άντρες στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Η ψυχή επιλέγει το σώμα, τις συνθήκες, την οικογένεια για να πάρει συγκεκριμένα μαθήματα. Δεν αξίζει ο άντρας περισσότερο από τη γυναίκα λόγω του σώματος. Και επειδή οι γονείς μας δεν ήθελαν παιδιά και αισθανόμασταν ότι ήμασταν βάρος για αυτούς. Αυτό είναι μια ειδική κατηγορία που βιώνουν μερικές ψυχές που γεννιούνται σε ένα ζευγάρι που δεν είναι έτοιμο να αναλάβουν την ευθύνη ενός άλλου σώματος. Είτε οικονομικά, είτε συναισθηματικά, είτε ενεργειακά. Και χρησιμοποιώ την λέξη σώματος. Δεν έχει καμία σημασία η ποιότητα της ψυχής μέσα σε αυτό το σώμα. Καμία. Δεν είναι η απόλυψη αυτή που βιώνει αυτή η ψυχή, δεν είναι καθόλου προσωπική. Δεν έχει καμία σχέση με τις ιδιότητες της ψυχής αυτής. Με το χαρακτήρα, με τις τάσεις. Έχει σχέση με ότι έρχεται άλλο ένα σώμα. Δεν γνωρίσανε την ψυχή αυτή για να την αξιολογήσουν και να την απορρίψουν. Ότι αυτό είναι κάτι που θέλει διόρθωση. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα προσωπικό. Και αυτή η ψυχή δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για οποιοδήποτε δυσάρεστα συναισθήματα ή δυσάρεστες επιπτώσεις στην ζωή των γονιών. Αυτή ήταν μια καρμική κατάσταση, μια επιλογή ψυχής και αυτό το νεογέννητο παιδί δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη
για την πραγματικότητα των ψυχών που είναι οι γονείς. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε κάτι πριν προχωρήσουμε? Συνεχίσουμε. Είστε εντάξει? Okay. Μερικά παραδείγματα. Το μπουμπούκι έχει την ίδια αξία με το λουλούδι. Απλώς δεν έχει φανερώσει όλο το μεγαλείο του. Το μπουμπούκι πρέπει να απορρίπτει τον εαυτό του επειδή δεν έχει γίνει λουλούδι. Αχ, είμαι ένα μπουμπούκι, δεν αξίζω. Χρειάζεται το μπουμπούκι αυτοαπόρριψη για να γίνει λουλούδι? Φαντάζομαι όχι. Εντάξει. Εμείς χρειάζεται να απορρίψουμε τον εαυτό μας σαν πνευματικά μπουμπούκια που δεν έχουμε γίνει ακόμα πνευματικά λουλούδια. Η αυτοαπόρριψη θα βοηθήσει σε κάτι? Υπάρχει μία λαθασμένη σκεπτομορφή ότι πρέπει να απορρίψω τον εαυτό μου για να βελτιώσω τον εαυτό μου. Για μένα είναι λάθος. Χρειάζομαι να δέχομαι τον εαυτό μου, να βελτιώσω τον εαυτό μου. Μόνο βλέποντας τις ιδιότητες μου με αντικειμενικότητα, μπορώ να προχωρήσω να βελτιώσω αυτό. Οπότε μπορώ συγχρόνως να δεχτώ τον εαυτό μου, γιατί η φύση του μπουμπουκιού είναι να γίνει λουλούδι. Δεν χρειάζεται αυτοαπόρριψη. Η φύση μας είναι η εξέλιξη. Δεν χρειαζόμαστε αυτοαπόρριψη για να προχωρήσουμε. Άλλο παράδειγμα. Εδώ έχουμε ένα μισό τελειωμένο πίνακα, λίγο πιο τελειωμένο, λίγο πιο τελειωμένο και ακόμα πιο τελειωμένο. Τώρα, ο πίνακας μέχρι να τελειώσει είναι απολεπταίο? Όχι. Ο πίνακας σε κάθε στάδιο της ολοκλήρωσης είναι ακριβώς τέλειο για το στάδιο αυτό. Δεν θα μπορούσε να είναι απολύτως τίποτα άλλο από αυτό που είναι. Πρέπει να είναι έτσι στο στάδιο αυτό της ολοκλήρωσης. Είναι κατανοητό. Εμείς, σαν μισό τελειωμένες πίνακες, είμαστε ακριβώς αυτό που μπορούμε και πρέπει να είμαστε στην διαδικασία της ολοκλήρωσης. Και ο καθένας εδώ είναι μισό τελειωμένο πίνακα σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Αυτό που είστε είναι το τέλειο για το στάδιο που είστε. Δεν είναι το τέλειο γιατί μετά από μερικές μέρες, μετά από ένα μήνα, μετά από ένα χρόνο, θα υπάρχει ένα άλλο τέλειο καθώς προχωράμε να τελειώσουμε τον πίνακα. Από τον Νέλσον Μαντέλα. Ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος μας είναι ότι είμαστε δυνατοί πέρα από κάθε μέτρο. Είναι το φως μας, όχι το σκοτάδι μας, που μας φοβίζει περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτα φωτισμένο στο να συντεκνώνεσαι τόσο, ώστε οι άλλοι άνθρωποι να μην νιώθουν ανασφαλείς γύρω σου. Όλοι μας πρέπει να λάμπουμε όπως τα παιδιά. Αυτό είναι από την ομιλία του όταν δέχτηκε την Προεδρία της Νότιας Αφρικής. Γεννηθήκαμε για να εκδηλώσουμε την δόξα του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Δεν υπάρχει μόνο σε μερικούς από μας. Υπάρχει στον καθένα μας. Και καθώς αφήνουμε τον δικό μας φως να λάμπει, υποσυνείδητα δίνουμε στους άλλους ανθρώπους την άδεια να κάνουν το ίδιο. Καθώς απελευθερωνόμαστε από δικό μας φόβο, η παρουσία μας απελευθερώνει αυτόματα τους άλλους.
υπάρχει και μία σκεπτομορφή ότι αν λάμπω πολύ, τι θα κάνω, ματιάς. Να μην είμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Υπάρχει ένας φόβος. Ένας φόβος να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, ένας φόβος να δεκτούμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Θα ξανακοιτάξουμε αυτά την άλλη εβδομάδα. Αλλά θέλω να πάμε προς το τέλος εδώ και θα γυρίσουμε την άλλη εβδομάδα πίσω εδώ. Υπάρχει μία αντίσταση μέσα μας προς την αγάπη για τον εαυτό μας. Έχουμε γεννηθεί σε μία κουλτούρα που μας έχει μάθει ότι το να αγαπάμε τον εαυτό μας είναι λάθος. Είναι έπαρση, είναι εγωισμό, είναι αμαρτία. Πρέπει να νιώθεις αμαρτωλός. Και αυτή η σκεπτομορφή λειτουργεί μέσα στο υποσυνείδητό μας σαν ένα βασικό εμπόδιο να πω ναι, αξίζω αγάπη, ναι, αγαπώ τον εαυτό μου. Το θεωρούμε αμαρτία, το θεωρούμε κάτι λάθος. Υπάρχουν δύο γενικές αντιλήψεις για την ύπαρξή μας σε αυτή την διάσταση. Η μία αντίληψη είναι η λεγόμενη πτώση, που είναι από το Εβραϊσμό, το Χριστιανισμό και το Ισλαμισμό, από τις δυτικές θρησκείες, που θεωρούν την ύπαρξή μας σε αυτή την διάσταση μία πτώση από μία ανώτερη κατάσταση λόγω της αμαρτίας του να τρώμε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δηλαδή την ελεύθερη βούληση, το να μπορώ να κρίνω. Υπάρχει καλό, υπάρχει κακό και να επιλέγω μεταξύ τους. Και θεωρείται ότι είμαστε διωγμένοι, αμαρτωλοί, διωγμένοι από το παράδεισο. Και ότι η αγάπη του Θεού για μας είναι με όρους. Ο Θεός δεν έχει αγάπη χωρίς όρους, σύμφωνα με αυτή την αντίληψη. Παρόλο που στην Καινή Διαθήκη έχει. Αλλά έχει κρατήσει στο μυαλό των ανθρώπων ένας Θεός που έχει προϋποθέσεις να αγαπάει. Και έτσι νιώθαμε εκτός κύκλου της αγάπης. Τώρα θα συζητήσουμε αυτό, γιατί αυτό που έφερε ο Χριστός ήταν ακριβώς η διόρθωση. Εξομολόγηση, η μετάνοια και η Θεία Κοινωνία υπάρχουν για την επαναφορά μας στο αίσθημα της αθότητας. Και έφερε ένας μηχανισμός, ένα μυστήριο, ένα τρόπο να ξανανιώθω αθώς και μέσα στην αγάπη του Θεού και ότι πράγματι αξίζω αγάπη. Και έχω την αγάπη του Θεού και τους ανθρώπους. Είμαι αθώς. Θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Απλώς το συζητάω σαν ένα πολύ βασικό εμπόδιο ώστε να πω ναι, αξίζω να με αγαπάτε. Ναι, αγαπώ τον εαυτό μου. Υπάρχει μια αντίσταση μέσα εκεί. Η αντίληψη από τις θρησκείες της Ανατολής είναι διαφορετική. Δεν έχει γίνει κάποιο διωγμό. Δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Και δεν είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε αιώνιες συνειδητότητες που δεχτήκαμε την πρόκληση να εκφραστούμε σε αυτή την διάσταση του χώρου και του χρόνου σε μία απόπειρα να εκφράσουμε την Θεία μας φύση εδώ σε αυτή την διάσταση και δεν είναι μία πτώση, είναι μία εξέλιξη. Καταλαβαίνετε. Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια πιστεύω εγώ. Εντάξει, το έχω πει χίλιες φορές. Ότι πιστεύω ότι δεν είμαστε διωγμένοι. Πιστεύω ότι η αγάπη του Θεού για μας είναι δεδομένη και αμετάκριτη. Δεν μπορεί να μεταφερθεί ποτέ. Ότι δεν είμαστε αμαρτωλοί.
ότι είμαστε αιώνιες συνειδητότητες σε μία διαδικασία του να απελευθερωθούμε από τις ψευδεστήσεις μας, κυρίως το αίσθημα ξεχωριστότητας και το φόβο που δημιουργείται από αυτό και τις αμυντικούς μηχανισμούς που μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε με τρόπους που δεν αρμόζουν με την ανώτερη μας φύση. Είμαστε εδώ να απελευθερωθώ από το φόβο και να συντονιστούμε με την ανώτερη μας φύση και να εκφραστούμε έτσι με όλο το μεγαλείο της αγάπης και τον ενάρετο αυτό που είναι ο αληθινός αυτός μας. Η δεύτερη αντίληψη της εξέλιξης της έκφρασης πάλι λέει ότι έχουμε ελαττώματα, όχι αμαρτίες, μη φωτισμένες συμπεριφορές. Έχουμε μη φωτισμένες σκέψεις, μη φωτισμένες συμπεριφορές που χρειάζεται να διορθώσουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης. Αυτή η έννοια, αυτός ο διχασμός της τελειότητας μαζί με τα ελαττώματα, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε. Και ίσως αυτό το παράδειγμα εδώ να μας βοηθήσει. Έχουμε ένα μηχάνημα εδώ που προβάλλει μία εικόνα στην οθόνη. Πίσω από το φιλμ υπάρχει ένα άσπρο φως. Αυτό το άσπρο φως είναι τέλειο. Δεν έχει καθόλου ιδιότητες, δεν έχει ελαττώματα, δεν έχει περιορισμούς. Περνάει μπροστά από το φως ένα φιλμ. Το φιλμ είναι, αν θέλετε, ο νους μας. Όχι μόνο ο νους που γνωρίζουμε, πολλές βαθμίδες του νου μας, εντάξει. Ο νους περιορίζει το φως και δίνει ιδιότητες στο φως. Νοερές ιδιότητες. Φόβη, αγάπη, προσκόλληση, ευσπλαχνία. Διάφορες ιδιότητες δίνει σε αυτό το φως. Και αφού το φως περνάει από το φιλμ ή το νου, εμφανίζεται στην οθόνη. Και αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη είναι το σώμα μας, οι πράξεις μας, η ζωή μας. Τώρα, υπάρχει το τέλειο φως που ό,τι και να το κάνει το φιλμ, δεν χάνει την τελειότητά του. Δεν είναι. Ό,τι κάνει το φιλμ, πίσω επίδραση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επίδραση προς το πίσω από το νου, προς το φως, προς την συνειδητότητα που είμαστε. Υπάρχει μόνο επίδραση μπροστά. Είναι κατανοητό αυτό. Άρα ο νους κάνει λάθη. Αυτά τα λάθη μέσα στον χώρο και στον χρόνο έχουν επιπτώσεις. Αυτές οι επιπτώσεις δεν είναι τιμωρία, είναι μόνο ευκαιρίες να μάθουμε από τις επιπτώσεις των επιλογών μας. Το σώμα ακολουθεί το νου και κάνει πράξεις. Αυτές οι πράξεις, και οι θετικές και οι μη θετικές, έχουν επιπτώσεις επάνω στο σώμα και στην ζωή μας. Αλλά δεν είναι τιμωρία. Είναι ευκαιρίες μέσα από την ανατροφοδότηση της επιλογής να μάθουμε μέσα από αυτό που κάνουμε. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, το φως πίσω από το φιλμ δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι αγνό, είναι αθώο. Η αξία μας βρίσκεται σε αυτό το φως. Γι' αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν βρίσκεται ούτε στο νου, ούτε στο σώμα. Η τελειότητά μας βρίσκεται στην αγνή μας συνειδητότητα, αυτή την θεία συνειδητότητα που είναι πίσω από το σώμα και πίσω από το νου και κάθε πλάσμα. Ακόμα ο δολοφόνος είναι αυτό. Ακόμα ο δολοφόνος. Σε αυτό το επίπεδο του αυτού του είναι θείο. Ο νους του έχει πολλά προβλήματα. Η συμπεριφορά του έχει πολλά προβλήματα. Βιώνει τις συνέπειες των προβλημάτων αυτών. Εντάξει. Ότι όταν λέμε ότι άλλο η αξία και άλλο η ικανότητα και άλλο η ηθική,
Καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για το νου ή το σώμα, μιλάμε για την αγνή συνδετότητα που είναι πίσω από το νου και δεν επηρεάζεται από τίποτα που κάνει ο νους ή το σώμα. Οκ. Βεβαίως. Δεν σε ακούω καλά. Έχω ένα λίγο. Το πνεύμα. Το πνεύμα που είμαστε. Οκ. Βλέπετε εδώ δύο εικόνες που θα συμπτώσουν. Τα σημεία του σώματος που μου αρέσουν και τα σημεία του σώματος που δεν μου αρέσουν. Okay. Θα κλείσουμε τώρα τις διαφάνειες και Χριστό θα εστιαστεί σε μένα. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να δεκτούμε και να αγαπήσουμε είναι το σώμα. Okay. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε για ό,τι είπαμε μέχρι τώρα, με αυτή την εισαγωγή. Κάτι που θέλετε... Ναι. Οι σκέψεις μας είναι το εργαλείο μας, έτσι. Οι σκέψεις είναι ένα εργαλείο. Είναι εργαλείο και να αντιληφθούμε και να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε, ναι, ο νους. Χρήσιμο εργαλείο, σπουδαίο εργαλείο, καταστρεφτικό εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να κάνουμε τα πιο ωραία πράγματα και το βλέπω καθημερινή λέξη, αφού μπορούμε να κάνουμε τέτοια μουσική, τέτοια ζωγραφική, τέτοιο θέατρο, τέτοια ενάρετα έργα, τέτοια αυθονία. Και εκεί ρίχνει βόμβες ο ένας στον άλλον. Δηλαδή είναι... Έχω γίνει ευαίσθητος τελευταίο και μία φορά κλαίω και όλο όταν βλέπω αυτό που συμβαίνει. Είναι τεράστιο εργαλείο, είναι το μόνο εργαλείο αν θέλετε που έχουμε και χρειάζεται να το αξιοποιήσουμε σωστά. Πόσο άνθρωπος το χρησιμοποιήσετε για καταστροφικούς... Δεν θα έλεγα αυτό. Δεν θα έλεγα ότι κυρίως χρησιμοποιητικά, θα έλεγα το... Όχι, μη πάρετε τις ειδήσεις σαν ένα δείγμα της ανθρωπότητας. Οκ. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ειρηνικοί και πάνε στο σπίτι τους και αγαπάνε τον γείτονα και θέλουν απλώς να επιβιώσουν και αγαπάνε την οικογένεια τους. Υπάρχει ένα 10% από το πλανήτη, ίσως ο αριθμός είναι και μεγάλο, ίσως είναι λιγότερο, που δημιουργούν τις ειδήσεις. Ότι μην νομίζετε ότι κυρίως χρησιμοποιούμε το νου μας αρνητικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι, ηθικοί άνθρωποι. Υπάρχουν όμως ένα 10% που δημιουργούν όλη αυτή την φασαρία. Κάτι άλλο, Όλγα. Φεύγοντας από αυτό το υλικό κόσμο και γυρνώντας στο πνεύμα, έχουμε την δυνατότητα του βιώματος της αξίας. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν, δεν πάβομαι ποτέ να είμαστε πνεύμα. Απλώς η συνειδητότητά μας, ένα μέρος της συνειδητότητάς μας, εγκλωβίζεται μέσα στο βίωμα του σώματος, όπως το φως δεν έχει φύγει ποτέ από εκεί που είναι, απλώς ένα μέρος του φωτός εμφανίζεται στην οθόνη. Όλες οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν φύγει από το σώμα τους, και είχαν την τύχη ή την άτυχία, γιατί για αυτούς ήταν άτυχία, δεν θέλουν να γυρίσουν στο σώμα τους. Και γυρίσανε, μαρτυρούν πόσο όμορφα νιώθανε με τον εαυτό τους, πόση αγάπη βιώσανε από το σύμπαν και πόσο ωραία νιώσανε ότι ήταν αυτοί, ότι το μεγαλείο της ύπαρξής τους. Βεβαίως βιώσανε την αξία τους και βιώσανε την αμετάκλητη αγάπη του Θείου και του Σύμπαντος για αυτούς.
είναι ένα πολύ βασικό μήνυμα που παίρνουμε από αυτούς που έχουν φύγει από το σώμα τους και έχουν γυρίσει. Ναι, Ρούλα. Εμάς είναι αυτά που μας είπε ο Νέλσον Μαντέλα. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι το φοβούνται το φως. Ναι. Γιατί σε παλιότερες εποχές, όποιος τολμούσε να ρίξει το φως που έχει μέσα του, τον εξωστράχιζαν, τον περιθωριοποιούσαν ή και τον σκότωναν. Έτσι είναι. Γιατί ήταν μάγος. Ειδικά στην αρχαία Ελλάδα. Δεν υπάρχει σοφός στις αρχαίες Ελλάδες που δεν τον σκοτώσαμε. Και όσοι έχουν τέτοιες μνήμες, ναι, τον μπλοκάρουν αυτό. Έτσι είναι. Να δείξουν το φως που υπάρχει. Οκ, okay. Αλλά πάλι είναι ένας φόβος που δεν χρειάζεται, γιατί θάνατος δεν υπάρχει. Ότι είναι ένας φόβος που θα χρειαστούμε να υπερβούμε. Το φόβο του τι θα γίνει, αν εκφράζω το φως μέσα μου. Ναι. Είναι και αυτό ένα μέρος της εξέλιξής μας. Νίκο. Και σε σχέση με την αρνητικότητα που έχουμε, τον φόβο που έχουμε ακόμα, όχι μόνο από τις ειδήσεις, πιστεύω από όσα έχω καταλάβει μέχρι τώρα και εδώ στον χώρο, έχει να κάνει με το ότι το εγώ μας σε ένα μεγάλο βαθμό λόγω καταβολών από την εξελικτική φάση έχει έναν και επιβίωσης προς ανατολισμό, δηλαδή κύρια είναι στραμμένο στο πώς να επιβιώσει και το πούμε και στις διδαχές του Πατάτσαλη που μιλάει για το φόβο του θανάτου. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δεν έχει δηλαδή καταφέρει ακόμα να βλέπει πιο αισιόδοξα, πιο θετικά τα πράγματα, γι' αυτό και θεωρώ ότι αναλογικά ακόμα στο παιδί υπάρχει αρνητικότητα, υπάρχει φόβος, ναι, ακόμα, υπάρχει πόλεμος και όλα αυτά είναι φόβος. Γι' αυτό τώρα μιλάμε για την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλου που δείχνει ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε βασικές ανάγκες πριν μπορούμε να αρχίσουμε να νιώθουμε την ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Και αυτό βλέπουμε τη μεγάλη έκρηξη του ενδιαφέροντος για το πνευματικό δρόμο να έχει ξεκινήσει από χώρες σαν την Αμερική, την Αγγλία, Αυστραλία που είχαν βιώσει μια ευημερία και απογοητεύτηκαν. Και είμαι, okay, εντάξει, έχω αυτά. Αλλά δεν νιώθω ικανοποίηση. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει. Και έτσι είδαμε ότι οι άνθρωποι, αφού έχουν ικανοποιήσει αυτές τις βασικές ανάγκες, ξύπνησε μέσα τους την ανάγκη για κάτι πέρα από αυτό. Κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε. Μας είπατε για τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον τρόπο που βλέπουν τιμωρητικά μερικά πράγματα, τυχές των πράξεών μας και την άλλη λογική που τα βλέπουν οι λυκές θρησκείες. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο ενδιάμεσο κενό στο οποίο υπάρχουν αξιόλογα πράγματα. Για παράδειγμα, κατά τη δική μου άποψη, είναι πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα, άρα δεν είμαι μοιημένος στον τρόπο της σκέψης σας. Η πιο ενδιαφέρουσα από τις υπόλοιπες απόψεις, που είναι πολλές, είναι το επίκουρο. Έχετε γνώμη πάνω σε αυτό. Μικρά κομματάκια έχω διαβάσει. Ναι. Αν θες να φέρεις κομμάτι την άλλη από το φάρο, όχι, απλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο το πέρα. Θα μπορούσαμε να το παιδιάσουμε, αν έχετε διάθεση. Κοιτάξτε, να συζητήσουμε τώρα δεν έχει νόημα, αλλά αν θέλεις να φέρεις κομμάτι να διαβάσουμε, μπορώ να πω το εξής. Όσο κομμάτι μου έχουν δώσει από την αρχαία ελληνική διδασκαλία, έχω βρει τον εαυτό μου απόλυτα σύμφωνα και έχω βρει ότι αυτά είναι σύμφωνα με αυτά που διδάσκω. Δεν έχω δει καμία σύγκρουση μέχρι τώρα. Αυτό μπορώ να πω, ότι βλέπω πολύ κοινές αντιλήψεις. Σαν κεντρική ιδέα με τρεις λέξεις, ο Επίκουρος από όλους τους αρχαίους Έλληνες είχε διατυπώσει με τον πιο απλό τρόπο ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι όμοιρος του φόβου του θανάτου, ναι, γιατί δεν θα τον συναντήσει ποτέ. Ναι. Όταν ο θάνατος θα έρθει, αυτός θα έχει ήδη φύγει. Mm-hmm. Και επομένως δεν θα πρέπει να ασχολείται με αυτό. Είναι μια άλλη προσέγγιση και μια. Δηλαδή, ο ρόλος του φιλόσοφου στο μυαλό του Επίκουρου ήταν να βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και λιγότερο φόβο όσο ζει. Ναι. Άρα, πολλά πράγματα είναι κοινά με τον τρόπο που mm-hmm. βλέπουν οι ανθρώπινες θρησκείες, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι αυτό, αυτό που είπες τώρα, εντελώς συμφωνώς. Και αυτό που κάνουμε. Να κάνουμε την ζωή μας πιο εύκολη. Είπατε ότι είμαστε αθάνατοι. Είμαστε αθάνατοι. Εντάξει, αυτό πιστεύω. Και πιστεύω ότι στο βάση του Επίκουρου αυτό θα πίστευε.
Ο Πυθαγόρας λέει ότι είμαστε αθάνατοι. Ο Σοκράτης λέει ότι είμαστε αθάνατοι. Τόσες πηγές υπάρχουν στην αρχαία Ελλάδα που λέει ότι είμαστε αθάνατοι. Ότι να μην χάναμε ενέργεια με αυτό τώρα. Είμαστε για την αυτοπαραδοχή. Αυτό είναι το θέμα του σεμινάριου. Τα υπόλοιπα μαθήματα πόσα θα είναι? Θα δούμε. Υπάρχουν και πιο αναλυτικά αυτά που λέτε, ή θα πρέπει να τα σημειώνουμε όσο μιλάτε? Να σημειώσεις, αλλά έχεις και τα χαρτιά εδώ, αρκετά πράγματα. Ναι. Okay, άλλη ερώτηση. Okay. Επίσης, ό,τι λέμε θα το βρείτε στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για το σεμινάριο αυτό. Δηλαδή κάθε μάθημα θα το βάλω εκεί για να μπορείτε να το ξαναδείτε αν θέλετε. Και επίσης θα βάλω ξεχωριστά την άσκηση που κάνουμε. Αυτή η σελίδα είναι στα χαρτιά σας, στην πρώτη σελίδα, κοιτάξτε από κάτω, που λέει www.harmonikizui.2017/AP. Εκεί θα πάτε και θα σας ζητήσει ένα κωδικό. Και ο κωδικός θα είναι 1234. Σημειώστε το για να το θυμηθείτε. 1, 2, 3, 4. Έτσι, αν θέλετε να ξαναακούσετε κάτι, αν θέλετε να ξανακάνετε μια άσκηση, θα μπορείτε να το κάνετε. Εντάξει. Επίσης, θα σας δείξω την επόμενη φορά, σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πολλά δωρεάν μαθήματα για την ενεργική ψυχολογία, για το θεραπευτικό κώδικα και για την αυτογνωσία, γιατί σε αυτό το σεμινάριο θα θεωρούμε ότι γνωρίζετε αρκετές τεχνικές. Οι τεχνικές που δεν γνωρίζετε, μην ανησυχείτε, θα πάτε στη σελίδα, θα πατήσετε στο link εκεί και θα βρείτε μία εξήγηση, μία άμεση δύο ώρων για την τεχνική αυτή. Και εσύ θα καταλάβετε όλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Οκ, πάμε στο σώμα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν δέχονται το σώμα τους όπως είναι και δεν νιώθουν αγάπη για όλα τα μέρη του σώματός τους. Και υπάρχουν τρία κύρια λόγοι που δεν δεχόμαστε το σώμα μας όπως είναι. Πρώτος λόγος είναι εμφάνιση. Okay. Φοβόμαστε ότι αυτό το μέρος του σώματός μου χαλάει την εμφάνιση. Έτσι δεν το δέχομαι όπως είναι. Δεν αγαπώ αυτό το μέρος του σώματός μου. Μπορεί να είναι η κοιλιά μου, μπορεί να είναι τα λεγόμενα τα μπούτια μου, μπορεί να είναι η μύτη μου. Μπορεί να έχω την εντύπωση ότι αυτό το μέρος του σώματός μου στηρεί την αγάπη των ανθρώπων ή την αξία μου. Ειδικά οι γυναίκες έχουν προγραμματιστεί να κάνουν μεγάλη επένδυση εκεί για την αξία τους. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μέρος του σώματός σας δεν θα συνεργαστεί μαζί σας αν δεν το αγαπάτε. Εντάξει. Για μένα η προϋπόθεση αυτό το μέρος του σώματος να έρθει εκεί που το θέλετε είναι πρώτο να το αγαπήσετε και μετά να έχετε την συνεργασία αυτού του μέρους του σώματος. Ένας δεύτερος λόγος που δεν αγαπάμε κάποια μέρη του σώματος είναι επειδή μας δημιουργούν δυσφορία. Μου πονάει η μέση, πονάει ο ώμος, πονάει το κεφάλι και δεν νιώθω αγάπη για το κεφάλι μου που μου χαλάει τη μέρα μου ή τον ώμο μου ή τη μέση μου ή κάποιο μέρος ή κοιλιά μου και δεν νιώθω την ίδια αγάπη προς αυτό το μέρος. Και ο τρίτος λόγος είναι για προγραμματισμούς που έχουμε πάρει. Αυτό ίσως έχουμε ακούσει για τα γενετικά όργανα, ότι είναι κάτι βρώμικο, κάτι κακό. Και έτσι δεν νιώθουμε αγάπη και αποδοχή για τα γενετικά όργανα ή κάποιο άλλο μέρος του σώματός μας που έχουμε προγραμματιστεί ότι είναι κάτι κακό ή βρώμικο. Εντάξει. Αυτά είναι οι τρεις κύριοι λόγοι που δεν νιώθαμε αποδοχή και αγάπη για κάποιο μέρος του σώματός μας. Καταλαβαίνουμε
ότι όταν νιώθουμε αγάπη για κάποιο μέρος του σώματός μας, ότι αυτό θα αρχίσει να δυσλειτουργήσει. Δηλαδή δεν θα λέει η ενέργειά μου, η αγάπη μου, αν θέλετε, η φροντίδα μου προς αυτό το μέρος του σώματος. Εντάξει, ότι η πρώτη προϋπόθεση είναι να μπορώ να στέκομαι γυμνός. Δεν θα το κάνω, μην φοβάστε. Να μπορώ να στέκομαι γυμνός και να λέω εγώ αγαπάω αυτό το σώμα όπως είναι. Και δεν ντρέπομαι ούτε για την κοιλιά μου, ούτε για τη μύτη μου, ούτε για το μπούτιο μου, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Είναι μια έκφραση του Θείου. Αυτό το σώμα που έχω είναι μια έκφραση του Θείου, βέβαια με παρεμβολές από το νου μου και το τρόπο ζωής μου, που έχουν κάνει κάποιες επιρροές επάνω σε αυτή την έκφραση του Θείου. Πάλι έκφραση του Θείου είναι. Αλλά με δική μου επίδραση, ειδικά ο νους μου, ο τρόπος που σκέφτομαι, ο τρόπος που ζω. Εντάξει. Αλλά η πρώτη προϋπόθεση να αγαπήσουμε τον εαυτό μας είναι να ξεκινήσουμε με το να αγαπήσουμε το σώμα μας όπως είναι. Αν έχετε ένα μέρος του σώματος που δυσλειτουργεί ή ένα μέρος του σώματος που έχει πάρει μία μορφή που δεν σας αρέσει, και προσέξτε εδώ, γιατί πολλές φορές δεν μας αρέσει για ποιο λόγο, γιατί η κοινωνία έχει μια αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι. Έχω δει μια φορά ένα βίντεο για μια κοπέλα στην Αφρική που ήταν να παντρευτεί. Αλλά δεν μπορούσε να παντρευτεί μέχρι να γίνει 100 κιλά. Και πρέπει να φάει όσες μπανάνες και κουέκρο και μπορούσε να φάει μέχρι να φουσκώσει, γιατί τότε άξιζε να είναι νύφη. Εδώ πρέπει να είσαι έτσι. Έχουμε θεοποιήσει το λεπτό. Βλέπετε πολλές εικόνες από τα προηγούμενα χρόνια με στρογγυλές γυναίκες. Που θεωρήσουν ότι αυτό είναι το όμορφο. Ειδικά στις αραβικές χώρες. Ότι στρογγυλό είναι ωραίο. Όχι το ξύλο. Εντάξει. Είναι υποκειμενικό. Επηρεαζόμαστε από περιοδικά, από μια κοινωνία που μας λέει πώς πρέπει να είμαστε και στενοχωριόμαστε που δεν εκπληρώνουμε αυτή την εικόνα. Εντάξει. Τότε, αν έχετε κάποιο μέρος του σώματος που ή δεν λειτουργεί ή δεν είναι όπως θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε εκτός από την αποδοχή το Ho'oponopono. Τώρα πόσοι από εσάς δεν γνωρίζετε το Ho'oponopono, σηκώστε χέρια σας. Okay. Αυτό μπορείτε να πάτε απόψη στην ιστοσελίδα αυτή, να βρείτε το link για το μάθημα του Ho'oponopono και να το μάθετε, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Εντάξει. Και τι κάνουμε. Λέμε σε αυτό το μέρος του σώματος, συγγνώμη για ό,τι υπάρχει μέσα μου, που σε κάνει να είσαι σε αυτή την κατάσταση που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η κατάσταση. Μπορεί να είναι πολύ σωστή. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν λειτουργεί καλά, θα ήθελα να λειτουργήσει. Εντάξει. Τώρα θα με εμφάνισεις, αποφασίστε εσείς τι πρέπει να είναι. Συγγνώμη για ό,τι υπάρχει μέσα μου που σε δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο. Σ' αγαπώ. Αυτό το έχω κάνει στο αυτί μου εδώ και δύο εβδομάδες, γιατί έχω κάποιο θέμα εδώ, κάποια ψήξη. Και του λέω, σ' αγαπώ. Συγγνώμη, ό,τι έχω κάνει, που σε κάνει να πονάς, σ' αγαπώ. Σε ελευθερώνω από την ανάγκη να συνεχίζεις να πονάς. Και ευχαριστώ τον Θείο που διελύει ό,τι υπάρχει μέσα μου, που συντηρεί αυτή την κατάσταση. Αλλά αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο μέρος του σώματός σας, είτε για λόγο υγείας, είτε για λόγο εμφάνισης,
ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, μάθετε και κάντε το Ho'oponopono γι' αυτό. Όμως, εγώ πιστεύω ότι αν πρώτο δεν δέχεστε αυτό το μέρος, ότι θα δυσκολευτείτε να έχετε επιτυχία. Πρέπει πρώτο να το αγαπήσετε. Τώρα, έχετε μπροστά σας αυτό το χαρτί, σελίδα 2 και σελίδα 3. Κοιτάξτε. Τα σημεία του σώματος που μου αρέσουν. Okay. Αν θέλετε, βάλτε κάποια σημάδια. Επιτρέπετε να σας αρέσουν σημεία του σώματός σας. Αυτά που μου ή που δεν. Το δεν είναι το σελίδα 3. Α, είναι αντίθετο. Οκ. Okay. Εγώ έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Το 2 είναι το δεν, το 3 είναι μου αρέσει. Okay. Σημειώστε σε αυτές τις δύο σελίδες. Τα κομμάτια που σας αρέσουν, τα κομμάτια που δεν σας αρέσουν. Σας δίνω 2 λεπτά. Πόσοι βρήκατε ότι υπάρχουν μέρη του σώματός σας που για κάποιο λόγο δεν δέχεστε ή δεν νιώθετε αποδοχή ή αγάπη. Okay. Για πόσους από εσάς αυτό είναι η κοιλιά σας, σηκώστε το χέρι σας. Okay. Για πόσους από εσάς είναι το πρόσωπό σας, κάτι στο πρόσωπο. Τόσο όμορφοι που είσαστε, δεν βλέπετε την ομορφιά στο πρόσωπό σας. Πανάδες. Πανάδες. Οι πανάδες λέω. Τι είναι πανάδες. Δεν τα ξέρω, εντάξει. Θέλω όταν βλέπετε τον εαυτό σας το καθρέφτη να νιώθετε ευχαρίστηση. Να νιώθετε αγάπη. Υπάρχει εδώ ένα θείο πλάσμα και ο Θεός έχει πάρει εκατομμύριες μορφές. Και αυτό είναι μία. Δεν αξίζει περισσότερο από καμία άλλη, αλλά να δείτε την ομορφιά του αυτού σας. Για πόσο από εσάς δυσκολεύεστε να δέχεστε ένα μέρος του αυτού του σώματός σας που σας ταλαιπωρεί, που σας πονάει ή σας κουράζει. Okay. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αγαπήσετε αυτό το κομμάτι για να μπορεί να θεραπευτεί. Okay. Το θέμα του ερωτικού, το σεξ, τα γενετικά όργανα, κανένα θέμα εδώ, ότι είναι κάτι όχι αγνό. Το ξεπεράσαμε αυτό. Ή ντρέπεστε να το πείτε. Okay. Άλλο μέρος του σώματός σας που δυσκολεύεστε να δεκτείτε. Πρέπει κάποιος να πει. Φαλάκρα. Φαλάκρα, οκ. Okay. Ωραία. Άλλο. Είμαστε εντάξει. Οκ, okay, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μία χαλάρωση, όπως είσαστε. Θα μπούμε μέσα μας και θα σας ζητήσω να φέρετε ένα μέρος του σώματος που θα θέλετε να αγαπήσετε περισσότερο και να νιώθετε αποδοχή και να νιώθετε αγάπη για αυτό το μέρος του σώματός σας. Εντάξει. Τώρα, ναι, ένα λεπτό. Και ίσως σας ζητώ επίσης να κάνουμε Ho'oponopono για αυτό το μέρος του αυτού σας και θα σας καθοδηγήσω. Ναι. Μήπως δεν το καταλαβαίνω. Εγώ έγραψα τη μύτη μου και την κυλίτσα μου. Θα ήταν πιο ωραίες άμα είχαν μια άλλη μορφή. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πάω και τη μύτη μου και την κυλιά μου. Ωραία. Άρα γράφω κάτι. Τα δέχεσαι ή δεν τα δέχεσαι. Μια χαρά τα δέχομαι. Ωραία. Εντάξει. Αυτό δεν έχει θέμα. Θα πάω να ακούσω λίγο τη μάσα για να μην πει. Δεν έχω κανένα. Ωραία. Είσαι νέος και όμορφος και δεν έχει θέμα. Μερικοί από τους άλλους έχουν θέμα. Αν φάω κι άλλο θα γίνει μεγαλύτερη. Άρα θα κάνω και προσπαθώ να τρώω λιγότερο. Αυτό ναι, να το κάνεις.
Απλώς... Δεν είναι να κάνει τώρα μετά, αυτό θέλω να δω. Όχι, οι επιθυμίες σου. Μπορείς να αγαπάς κάτι και να συνεχίζεις να κάνεις αυτό που θέλεις να το αλλάξεις. Το θέμα είναι να το αγαπάς, να το δέχεσαι όπως είναι. Να μην ντρέπεσαι γι' αυτό. Ναι. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι παροδικό, ας πούμε, το γόνατο να πονάει, ξέρω ότι θα περάσει. Μόνο αν νιώθεις δυσάρεστο προς αυτό. Αφού δεν μπορώ να τρέξω, ας πούμε. Οκ, τότε ναι, να το κάνεις, να το δεχτείς και να το αγαπήσεις. Ξέρουμε ότι θα περάσει σε τρεις μήνες. Θα περάσει πιο γρήγορα αν το αγαπήσεις. Ναι. Θα είναι θεραπευτικό αυτό που θα κάνεις. Ναι. Να τι να κάνετε? Να διορθώνουμε λίγο κάποια πράγματα πάνω στον εαυτό μας, στο πρόσωπό μας, στο σώμα μας, όταν δεν μας αρέσει κάτι. Και παρεμβαίνουμε σε αυτό, στη φύση δηλαδή. Με κάποιο τρόπο που συνήθως δεν είναι τόσο φυσικό. Πλέον φυσικό, θα πω. Αυτό κατά πόσο είναι σωστό να το κάνουμε, ότι θα αποδεχόμαστε τελικά αυτό που έχουμε. Δική σου αντίληψη. Okay. Τι εσύ πιστεύεις? Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο είναι το πιο σωστό. Ποιο? Είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσουμε, γιατί υπάρχουν τόσα πρότυπα και τόσα... βλέπεις διάφορα, ας πούμε, και νομαντίζεσαι κάθε μέρα από διάφορα, και όταν είναι η κοιλιά σου αυτή, okay. Θα πρέπει να είσαι κάπου, εκεί που είσαι, okay, λες, μήπως πρέπει να το... Όλα αυτά... Είναι πόδινο αυτό, γιατί δεν το κάνεις, δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να μπεις από τη διαδικασία, ας πούμε. Όλα αυτά που εκφράζεις ότι πιέζεσαι από το περιβάλλον, εγώ πιστεύω ότι είναι μια ψευδέστηση. Και πιστεύω ότι αν αγαπάς τον εαυτό σου, αυτό θα σου φέρει περισσότερη αποδοχή και αγάπη από οποιοδήποτε αλλαγή που κάνεις στο σώμα σου. Οι άλλοι απλώς σου καθρεφτίζουν δική σου αντίληψη για σένα. Καταλαβαίνεις. Ό,τι αλλαγές θα κάνεις για να αρέσεις τους άλλους, εγώ πιστεύω ότι δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλεις. Είναι μάτιο. Αφού με ρώτησες. Okay. Είμαστε έτοιμοι. Okay. Αν θέλετε καθίστε ίσια και κλείστε τα μάτια σας, θα χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα για να συγκεντρωθούμε. Καθίστε. Και τα δύο. Και το άλλο πάνω. Και καθίστε με την πλάτη σας ίσια. Κλειστά. Και πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Με την βοήθεια της αναπνοής, ηρεμήστε. Με κάθε αναπνοή ισιώστε λίγο περισσότερο και χαλαρώστε λίγο περισσότερο. Και αφήστε την κοιλιά σας χαλαρή, ελεύθερη. Αφήστε το ηλιακό πλέγμα να ξεσφίξει, να χαλαρώσει. Αφήστε τους ώμους και τα χέρια να χαλαρώσουν. Αφήστε το πρόσωπό σας να χαλαρώσει. Αφήστε το σαγόνι. Αφήστε τα μάγουλα να χαλαρώσουν.
αφήστε τα μάτια σας να χαλαρώσουν. Και αφήστε το μέτωπό σας να χαλαρώσει. Και με κάθε αριθμό αφήστε το σώμα σας και το νου σας να χαλαρώσουν πιο βαθιά. 10 9 Αφινόμαστε, χαλαρώνουμε. 8 7 6 5 Αφαιθείτε. Χαλαρώστε πιο βαθιά. 4 3 2 1 Ηρεμήστε ακόμα πιο βαθιά, ξεκουραστείτε. Νιώστε εσωτερική ηρεμία. Και νιώστε μια αίσθηση φωτός μέσα στο κεφάλι. Είτε βλέπετε φως, είτε απλώς νιώθετε την αίσθηση του φωτός. Και το φως απλώνεται μέσα στο κεφάλι και μέσα στον εγκέφαλο. Και φέρνει ηρεμία. Τώρα φέρτε στο νου σας το σώμα σας, το εργαλείο της έκφρασής σας στην υλική διάσταση. Και επιλέξτε ένα μέρος του σώματος που για κάποιο λόγο δεν σας ικανοποιεί η εμφάνισή του. Και φανταστείτε ότι γύρω σας υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν αυτό το μέρος του σώματος σας. Και νιώστε τα συναισθήματα που νιώθετε με την ιδέα ότι αυτό το μέρος του σώματος είναι έτσι ή ότι το βλέπουν οι άλλοι. Νιώστε τα συναισθήματά σας σε σχέση με αυτό. Και δεχτείτε αυτά τα συναισθήματα. Δεχτείτε ότι νιώθετε έτσι. Όμως συνειδητοποιήστε ότι δεν είστε τα συναισθήματα είναι προσωρινές ενέργειες
που δημιουργούνται από τις πεπαιθήσεις σας. Αυτό που πιστεύετε δημιουργεί αυτά τα συναισθήματα. Και δοκιμάστε να αφήσετε τα συναισθήματα να απλωθούν και να αποχωρήσουν. Να αποχωρήσουν από το σώμα σας. Και να απλωθούν και να αποχωρήσουν από την ενέργειά σας. Και να απλωθούν και να αποχωρήσουν από το νου σας. Και βυθιστείτε πιο βαθιά για να συνειδητοποιήσετε την πεποίθηση που σας εμποδίζει να δεχτείτε και να αγαπήσετε αυτό το μέρος του σώματος σας. Τι λέει αυτή η πεποίθηση? Συνειδητοποιήστε ότι η πεποίθηση είναι μια κοινωνική πεποίθηση, υποκειμενική. Και δοκιμάστε να αφήσετε την πεποίθηση αυτή αφήστε ένα φως να απλωθεί μέσα στο νου σας και να σας ελευθερώσει από την πεποίθηση αυτή που σας εμποδίζει να αγαπήσετε, να δεχτείτε και δοκιμάστε τώρα να νιώσετε απόλυτη αποδοχή και αγάπη για αυτό το μέρος του σώματός σας. Νιώστε αποδοχή και νιώστε αγάπη. Για αυτό το μέρος του σώματος. Αφήστε κάθε αντίσταση να διαλύεται και η αποδοχή σας και η αγάπη σας να μεγαλώνουν διαλύεται κάθε ντροπή, κάθε ψευδέστηση. Και συνειδητοποιήστε ότι η αξία σας είναι δεδομένη, αμετάκλητη. Συνειδητοποιήστε ότι δεν είστε το σώμα,
είναι ένα υπέροχο εργαλείο. Ένα αγαπημένο εργαλείο. Αλλά η αξία σας είναι μέσα σας, στην συνειδητότητά σας. Και νιώστε την αξία σας δεδομένη, αμετάκριτη, σαν ένα φως μέσα σας. Αφήστε το φως αυτό και την αγάπη σας να πλουθούν στο μέρος του σώματος που επιλέξετε. Φως και αγάπη σας απλώνονται στο μέρος που επιλέξετε. Στο νου σας ένα μέρος του σώματος που κατά καιρούς ή μόνιμα δυσλειτουργεί και δημιουργεί κάποια προβλήματα, κάποια δυσφορία ή δυσκολία. Ίσως πόνο, ίσως δυσλειτουργία ή δυσφορία. Και επιλαμβάνεται νοηρά μετά από μένα αυτό που λέω σε αυτό το μέρος. Αγαπημένε μέρος του εαυτού μου, του σώματός μου. Σου ζητάω συγγνώμη για οποιαδήποτε συμμετοχή που έχω σε αυτό το πρόβλημα. Σ' αγαπάω και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για σένα και για την υπηρεσία σου. Και αγαπάω τον εαυτό μου. Σε ελευθερώνω από την ανάγκη να διατηρήσεις το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ το Θείο που διελύει ό,τι υπάρχει μέσα μου που μπορεί να διατηρήσει το πρόβλημα αυτό. Και νιώστε τώρα ένα άνοιγμα
και μια αίσθηση φωτός που απλώνεται μέσα σας, διαλύοντας κάτι στοιχείο που υπάρχει μέσα σας, που μπορεί να διατηρήσει το πρόβλημα αυτό. Δεχτείτε θεραπεία και δεχτείτε ελευθερία. Δεχτείτε το φως, δεχτείτε η θεραπεία, ελευθερία. Μετρήσω από ένα ως πέντε για να γυρίσουμε πάλι στην εγρήγορση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα και πέντε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Okay. Δοκιμάσαμε δύο προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση προς το κομμάτι που έχουν σχέση με την εμφάνιση και μία προσέγγιση προς το κομμάτι που δεν λειτουργούν όπως θέλουμε. Αν θέλετε, αυτή την εβδομάδα μπορεί να δουλέψετε πάνω σε αυτό και να αγαπήσετε το σώμα σας. Και δεν αστειωμόμουν στην αρχή όταν έλεγα να νιώθετε όμορφα όταν κάθεστε στο καθρέφτη, ας πούμε, όταν περνάτε από το καθρέφτη, να νιώθετε μία ευχαρίστηση, να αγαπήσετε αυτή την έκφραση του Θείου που υπάρχει μέσα στο καθρέφτη. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε πριν ολοκληρώσαμε για σήμερα. Τώρα, έρχεται η εξής ερώτηση. Αν θέλετε, αν υπάρχουν άτομα εδώ, έχουμε την δυνατότητα μετά από το μάθημα για άλλη μία ώρα να γίνονται ομάδες. Δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό. Στις ομάδες μπορείτε να συζητήσετε πιο προσωπικά και με την βοήθεια των συντονιστών να διευκρινίσετε εμπόδια και λύσεις για τα θέματα που έχετε. Τώρα, φυσικό θα ήταν, αφού δεν είστε ενήμεροι, να μην ίσως κάνουμε σήμερα, εκτός αν υπάρχουν αρκετοί που θέλουν να κάνουν σήμερα. Αλλά εκτός από σήμερα, πόσοι από εσάς θα θέλετε
κάθε Δευτέρα να μείνετε άλλη μία ομάδα και να συμμετέχετε σε μία ομάδα συζήτησης που θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε πιο προσωπική βοήθεια σε αυτό που κάνουμε. Είναι κανένας που ενδιαφέρεται. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Για το συγκεκριμένο σεμινάριο ή γενικά. Για το συγκεκριμένο σεμινάριο, επιτρέπονται να συζητήσετε και άλλα θέματα στον χρόνο που έχετε. Ο καθένας έχει ένα χρονικό διάστημα μέσα στην ομάδα και μπορεί να συζητήσετε θέμα που σας αποσχολούν. Okay, βλέπω ότι υπάρχει μια μαγιά. Πόσοι από εσάς θέλετε σήμερα να κάνετε αυτό? Τρεις, τέσσερις. Okay. Τότε η Ρούλα και η Όλγα θα αποφασίσετε μεταξύ σας, η Όλγα λέει η Ρούλα. Αν είναι αρκετοί, ίσως να χωρίζετε την άλλη εβδομάδα, να μην είστε ένας. Να δούμε την άλλη εβδομάδα πώς πραγματοποιείτε. Τότε από την άλλη εβδομάδα, αν έχετε στόχο, προγραμματίστε να μείνετε μέχρι τις 10 η ώρα και τελειώνουμε. Εντάξει. Ελπίζω μέσα στην εβδομάδα να δουλέψετε το θέμα με το σώμα και θα βάλω αυτή την άσκηση στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να το κατεβάσετε και να το κάνετε ή να το ακούσετε ή να το κατεβάσετε και να δουλέψετε αυτό, να αγαπήσετε το σώμα σας. Την άλλη εβδομάδα θα δουλέψουμε με την προσωπικότητά μας, αλλά τώρα με το σώμα. Καμία ερώτηση? Από όλα, μου χτύπησε το καμπανάκι με τα ψέματα. Έχω κάποιον που μου λέει πάρα πολλά ψέματα και τον απομάκρυνα από τη ζωή μου. Και κάποια στιγμή μου είπε γιατί δεν... και της είπα ότι δεν θέλω να κάνουμε παρέα επειδή μου λες πολλά ψέματα. Έχεις κάτι δικαίωμα να μην κάνεις παρέα με τον άνθρωπο αυτό, επειδή λέει ψάματα. Εμείς πλώς λέμε ότι η δική σου αξία δεν μειώνεται αν σου λέει ψάματα. Αυτό λέω. Με νοδούσε πολύ με θύμα. Έχεις κάτι δικαίωμα να μην θέλεις να κάνεις παρέα με κάποιον που σου λέει ψάματα. Έχεις κάτι δικαίωμα. Τώρα είναι άνθρωπος προς τον οποίο έχεις ένα ντάρμα, που σημαίνει ότι είναι ένα άνθρωπο που χρειάζεται να φροντίζεις, χρειάζεται την βοήθειά σου, είναι η μητέρα σου, πατέρα σου, σύντροφο, παιδί σου, τότε κάποια επαφή θα έχεις, επειδή η αποστολή σου είναι να βοηθάς τον άνθρωπο αυτό, απλώς θα ξεχωρίζεις το όριά σου σε σχέση με το ψέμα. Okay. Okay, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.